Συνέλληνές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, Ελλάνια, φίλοι μου, μέγιστη τιμή και άπειρο σεβασμό για όλα τα παλικάρια που παρευρέθηκαν στην Κρήτη, στην Κνωσό και φώναξαν, διάβασαν, χάραξαν τον Μίνωα, το ιερό κείμενο του Μίνωα, της αλήθειας. Έδωσαν την πραγματική διάσταση του Μίνωα, του Παντοκράτορα. Και θυμάστε τότε που είχα πει Παντοκράτορας. Ξέρετε, ο πλανήτης μας ήταν μεγαλύτερος σε έκταση γης από ό,τι είναι σήμερα. Επί Μίνωα είχαμε και τη Λεμουρία, η οποία είναι βυθισμένη στον Ειρηνικό ωκεανό, η οποία είναι σχεδόν λίγο μικρότερη από την Αφρική, όχι σε αυτό το σχήμα όμως. Είχαμε την Ποσειδονία, η οποία είναι πάνω από την Ατλαντίδα, και την Ατλαντίδα. Η Ατλαντίδα και η Ποσειδονία είναι στον Ατλαντικό ωκεανό. Η Ποσειδονία ήταν μεγαλύτερη από την Ατλαντίδα. Άρα ο πλανήτης είχε άλλους τρεις υπήρους, οι οποίες βυθίστηκαν. Άρα λοιπόν ο Μίνωας ήταν παντοκράτορας και ούτε αυτοκράτορας. Ο αυτοκράτορας είναι αυτόκλητος κερατάς. Δεν υπάρχει αυτοκράτορας. Υπάρχει παντοκράτορας. Και οι παγκοσμιοποιητές, οι Ελλάνοι, είναι πάντα παντοκράτορες όλων των κρατών, δηλαδή όλων των Ελλάνιων δυνάμεων, γιατί κράτος ίσον δύναμη. Έτσι λοιπόν, μέγιστη τιμή, ιδιαίτερα στον μηχανισμό, στον Ελλάνιο συμπαντικό μηχανισμό Μίνωα, όπως εξηγείται μέσα. Και πραγματικά υπήρχε μεγάλη ανάγκη να ακουστεί στην Κρήτη, στην Κρητική Γαία. Άκουσαν όλοι, ας μην το καταλάβατε, αλλά ακούστηκε παντού. Άκουσαν όλα τα μόρια, όλα τα άτομα, όλα τα κύτταρα της γαίας. Όλο αυτού του τεράστιου πλανήτη που για σας είναι μεγάλος, είναι ένα γιώτα δημιουργήμα το οποίο ακούστηκε παντού. Ακούστηκε στον αέρα, στην ύλη, παντού, στο νερό, γιατί ο αέρας έχει υγρασία. Ακούστηκε τα πάντα, όλα άκουσαν. Ελλάνοι, Ιγόνοι, να ενθυμούνται την πραγματική ιστορία, να τη χαράζουν, να τη λένε και να καλούν τις Ελλάνιες δυνάμεις να έρθουν στη Γαία, γιατί τα δημιουργήματα έχουν ανάγκη τους δημιουργούς και όλους τους μηχανισμούς της Ελλάνιας δημιουργίας του Α, Ω, όπως είμαστε δημιουργήματα Ι, εμείς. Και αυτό πρέπει να συνεχιστεί, να γίνεται από όλα τα δημιουργήματα, γιατί αυτή είναι η φύση σας και αυτή πρέπει να επικαλείστε. Αυτή πρέπει να επικαλείστε, να τη χαράζετε και όσο πιο πολύ, όσοι πιο πολύ. Γι' αυτό άλλωστε μας κέρασαν τόσα πολλά χαράγματα, τόσες πολλές διαιρέσεις, τόσες πολλές αηδίες, τόσες πολλές γελιότητες. Μας παραχάραξαν την πραγματική ιστορία, την αλήθεια, να μην μπορούμε να βρούμε άκρη σε κανένα κωδικό. Έρχονται όμως ημέρες που θα βρείτε τις άκρες, τα κλειδιά, τα κουμπιά, τους συνδυασμούς, άμα το θέλετε, να ξαναθυμηθείτε, να ξαναμάθετε, να ξαναγράψετε, να ξαναδημιουργήσετε. Να ελευθερωθείτε ξανά, γιατί έχετε ξανά ελευθερωθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που ελευθερώνεστε. Και το αν θα ελευθερωθείτε, ολικός ή μερικός, οφείλεται μόνο σε εσάς. Τους ίδιους. Τα ίδια τα δημιουργήματα. Το πόσο θα αντιληφθούν, το τι θα καταλάβουν. Μερικά δεν θα αντιληφθούν. Θα χρειαστούν πολλές φορές να έρχονται και να πηγαίνουν. Κούτσουρο έρχεται, κούτσουρο φεύγει. Πελέκι φεύγει. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα στρώσει και θα διαμορφωθεί. Ωστόσο όμως, αυτά που αντιλαμβάνονται δεν πρέπει να χάνουν χρόνο καθόλου. Και πρέπει να βοηθήσουν κι άλλους να μην χάσουν καθόλου χρόνο. Γιατί ο χρόνος εδώ είναι ψεύτικος, ο πραγματικός δεν τον έχετε αγγίξει ακόμα. Πρέπει να τον αντιληφθείτε και πρέπει να συνάδει, να είναι μαζί, να συνδυάζεται και να συνδημιουργείται ο χρόνος με το χώρο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από σήμερα και μετά η Κρήτη πρέπει να πάρει φωτιά. Ήσασταν παρόν σε ένα δικαστήριο, αλλά και όλη η Ελλάδα που παρακολουθούσε, εκτός ήταν ΜΜΕ, στενά βέν. Δεν παρακολουθούσαν, αλλά ουδέποτε θα πούνε κουβέντα, διότι θα απολυθούν. Όμως σήμερα ήμασταν κατηγορούμενοι, εγώ και 8 Προέδροι. Γιατί? Γιατί οι Προέδροι κατ' εξακολούθηση εξαπατούσαν τους πολίτες με τα 600 δις. Βλέπεις, συνέλληνά μου, Πρόεδρε του Γραφείου, φίλοι μου, αδερφέ μου, πώς πάμε όλοι μαζί. Βλέπεις. Βλέπεις τι τεράστιες αλήθειες έχεις στα χέρια σου. Έχεις δύο δικαστικές αποφάσεις αθωτικές. Έχεις τον προϋπολογισμό, τα 600 δις της απελευθέρωσής σου και όχι μόνο. Έχεις να πάρεις μια ολόκληρη κυβέρνηση η οποία έχει δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια τον Παγκόσμιο Ταμείο να ελέγξεις, να κάνεις τη ζωή σου, να φτιάξεις το βίο σου, το χώρο σου,
να ζήσεις όπως πραγματικά ζει ένα δημιούργημα Ελλάνιο, με αυθονία, με όλες τις Ελλάνιες αξίες, και στο στερούνε. Και σήμερα ήμασταν κατηγορούμενοι. Βλέπεις που ήρθαμε να γίνουμε κατηγορούμενοι όλοι μαζί. Βλέπεις τελικά που κατηγορούμενος είναι το Ελλάνιο έθνος και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Αυτά πρέπει να τα δείτε. Και πρέπει τώρα να δείτε όλη αυτή την αδικία, ότι καθεστώς και ιδιωτική εταιρεία δικάζει τους Έλληνες για τον πλούτο τους και προσπαθεί με τυπώσεις, με χαρτιά, με φεκ και με αποφάσεις μεθοδευμένες. Είδατε που δεν μπορούσαν. Είσαι μέσα στον νόμο και του λες: δεν μπορείς να ξαναδικάσεις, ανθρωπέ μου, κάτι που είναι δεδικασμένο. Πώς για άλλο θα το ξαναδικάσεις? Πόσες φορές θα δικαστεί? Δηλαδή η Κρήτη λες και είναι άλλη χώρα και δικάζεται στο εξωτερικό. Δεν είναι η ίδια χώρα με την Αθήνα, με τη Θεσσαλονίκη, με οπουδήποτε. Πώς θα ξαναδικάσεις κάτι που έχει δικαστεί και αθωωωθεί 2 φορές? Δεν γίνεται. Όμως, βλέπεις λοιπόν που και η έδρα μηνύθηκε, αλλά τελικά έμεινε η ίδια. Βλέπεις τα πραξικοπήματα που γίνονται. Όλα αυτά όμως είναι για σένα. Το ζούμε και το τρώμε όλοι μας. Και θα πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε να τα αποτινάξουμε. Η Κρήτη πρέπει να πάρει φωτιά. Όλη η Ελλάδα τώρα πρέπει να πάρει φωτιά. Να σταματήσουμε όλα αυτά. Και όλα αυτά γίνονται για τον πλούτο σου. Γίνεται για τις αλήθειες. Δικάζουμε μωρέ την αλήθεια. Δικάζουμε τον πλούτο, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, που είναι εκεί πέρα. Δικάζουμε γιατί εσείς είπατε για τα δικά σας 600 δις ή τα 2, 3, 300 ή για τους 3 εκατομμύρια καταπιστευματικούς λογαριασμούς. Και κατ' εξακολούθηση εξαπατάς τον κόσμο. Εξαπατάμε εμείς τον κόσμο με το δικό του πλούτο? Οι απατεώνες, οι δόλοι, οι κλέφτες είναι όλοι αυτοί. Και καλό θα είναι να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε καθεστωτικό μηχανισμό, αλλά υπηρετεί εμένα, να κάνουν πίσω. Να κάνουν πίσω και να μην κάτσουν μπροστά στην Ελλήνων Συνέλευση και μπροστά στο δίκαιο και στον πολίτη. Είναι δυνατόν ποτέ να δικάσεις με άδικο και να δώσεις άδικο σε τόσο μεγάλες αλήθειες που είναι για όλο το έθνος? Είναι δυνατόν να επιτρέπουμε εμείς οι Έλληνες, και αυτό γίνεται μόνο γιατί δεν έχουμε ενωθεί ακόμα, να επιτρέπουμε εμείς οι Έλληνες, εσείς οι κριτικοί, όλοι οι Έλληνες, να επιτρέπουμε να πηγαίνουμε μέχρι εκεί και να γελάνε οι δικαστικές καρέκλες και να δικάζουμε τις αλήθειες που είναι ήδη πιστοποιημένες? Το συζητάμε ακόμα και μένει μόνο η ένωσή μας. Και ξέρετε γιατί φοβήθηκαν οι δικαστές? Τι να κάνουν οι δικαστές? Τους πίεζε η Αθήνα. Γιατί αν αυτό το δικαστήριο τώρα σας αθώνε και με αθώνε, που αθώοι είμαστε, δεν έχουμε κάνει και τίποτα οι άνθρωποι, και είμαστε μόνο αθώοι, και είμαστε οι αυτόχθονες Έλληνες ηθαγενείς, θα έπαιρνε φωτιά η Κρήτη, θα έπαιρνε φωτιά όλη η Ελλάδα. Και για τρίτη φορά ολότητα θα είχε αθωτική απόφαση. Όχι ότι τη χρειάζεσαι, έχεις δύο. Θες και μία τρίτη. Αλλά αθώνοντας και τους προέδρους, δεν μπορούν να το σταματήσουν. Δεν μπορούν να σταματήσουν αυτό που έρχεται. Δεν γίνεται να σταματήσει. Δεν βλέπεις ότι όλες οι δυνάμεις του σύμπαντος βάλουν και τρέχουν για να γίνει η απελευθέρωσή σου? Το μόνο που μένει είναι να έρθεις εσύ. Εάν σήμερα λοιπόν σε αθώνε πάλι, τι θα γινότανε? Θα δικαστεί όλο το καθεστώς, γιατί έχει κάνει μήνυση ο Δεραβίκας, που είναι το καθεστώς μαζί με τον Γεωργιάδη, όπου πήρε την αθωτική στην Αθήνα. Έτσι και σε αθώνε και η Κρήτη, που πρέπει να σου αθώσει και θα σε αθώσει και δεν μπορεί να σε δικάσει, γιατί δεν μπορεί να το ξαναδικάσει για τρίτη φορά το ίδιο δικαστήριο. Ό,τι και πραξικόπημα να κάνουμε, θα είμαστε εκεί, θα γίνει χαμός. Και αν σήμερα ήταν 10.000 άτομα στα δικαστήρια, συστρατευμένος όλος ο λαός και τον ακούγανε, δεν θα τολμούσαν να δικάσουν. Αλλά και δεν θα τολμούσε και το καθεστώς να πιέσει τους δικαστές. Αλλά και οι δικαστές δεν θα ακούγανε τις σκιές από τις στοές. Διότι ο λαός συστρατευμένος δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι σαν να είναι οι δικαστές μπροστά σε ένα κοπάδι ελεφάντων και να του λένε τα δικαιώματά του. Ότι η γη που πατάνε οι ελέφαντες δεν είναι των ελεφάντων, είναι κάποιον μιας ιδιωτικής εταιρείας. Πρέπει να καταλάβετε τη δύναμη και τη δυναμική, όχι μόνο που έχετε, αλλά και αυτή που θα αποκτήσετε. Και για να αποκτήσετε δύναμη συνέλληνες, είναι μόνο η Ένωση. Δηλαδή, κάθε γραφείο, κάθε περιφέρεια, κάθε αυτόνομος οργανισμός να ανοίξει και άλλους οργανισμούς και ο κάθε οργανισμός να αποκτήσει μέλη Έλληνες ενεργούς. Η δύναμή σας είναι ο κόσμος, είναι τα ίδια τα δημιουργήματα. Αυτά που δεν σέβεστε, αυτά που βρίζεστε, με αυτά που τσακώνεστε, με αυτά που διαφωνείτε και με αυτά που είστε και διαφορετικοί. Αλλά όλοι μαζί είμαστε αρμονία. Πρέπει να καταλάβετε ότι η δύναμή σας είναι ο ίδιος ο κόσμος, που θέλει τα ίδια με εμάς, έχει τα ίδια δικαιώματα και θέλει να ζήσει. Και έχουμε δισεκατομμύρια σημεία κοινά και διαχωρισμού μόνο τρία. Το κόμμα, το δόγμα και το χρώμα. Το οικονομικό, το δόγμα και το κόμμα.
Μας χωρίζουν τρία και μας ενώνουν δισεκατομμύρια. Πρέπει να καταλάβετε ότι η δύναμη είναι ο ίδιος ο κόσμος, όπου κανένας δεν μπορεί να σταματάει το γραφείο είτε για τις σκέψεις του είτε για τις προσωπικές του πεποιθήσεις, ακόμα και αντιλήψεις. Άρα λοιπόν πρέπει να ανοίξετε μυαλά, καρδιές, πρέπει να βρείτε τρόπους να ενωθείτε με τους άλλους συνέλληνες αδερφούς σας. Η δύναμη όλοι, όπου όλοι θα κάτσουν προσοχή και δεν θα μπορεί κανείς να αποφασίσει ή να κάνει άδικο σε εμάς, θα είναι όταν ενδυναμώσουμε και η ένωσή μας φαίνεται παντού. Δηλαδή δεν θα μπορεί να βγει μετά έξω, αφού μας το λέει. Τι θα κάνει μαζί σε όλους? Θα ακυρωθούν τα πάντα μόνο με τη δύναμη του κόσμου. Όπου ο κόσμος είμαστε εμείς, όπου εμείς είμαστε ίδια και η ίδια ουσία δημιουργίας και κατασκευής. Υδάτινης δημιουργίας. Πρέπει να συστρατευτούν όλοι οι άνθρωποι. Πρέπει να το κάνετε. Οι πολεμιστές είναι αυτοί, ο σκοπός και ο στόχος είναι αυτός. Στον ίδιο στόχο και σκοπό. Δεν θα μπορεί κανείς να σε δικάσει, δεν θα μπορεί κανείς να σε κοιτάξει και θα στρίβουν γωνίες. Ούτε η αστυνομία δεν θα μπορεί να σε κοιτάξει. Γιατί πάλι δική σου είναι, γιατί είναι ίδιοι με εμάς. Ούτε δικαστής δεν θα μπορείς και θα φύγει από τη δύσκολη θέση ο δικαστής και δεν θα ακούει τη σκιά. Η σκιά θα είναι εξαίρεση, όπου θα την πιάσω κάποια στιγμή και θα την γδάρω τη σκιά. Θα μπαζώσω τα υπόγεια, όπως έχω πει τελείως, και κάθε ναό που είναι κάτω από την επιφάνεια, γιατί εγώ είμαι πάνω από την επιφάνεια. Και κάθε διαταγή που έρχεται αόρατη, όποιος τη δίνει θα τον εγδάρω. Και θα τελειώσει η υπόθεση. Πρέπει να το καταλάβετε όμως ότι η ένωσή σας πρέπει να γίνει. Μόνο η δύναμη του κόσμου και η δύναμη της ένωσης στον ίδιο στόχο και σκοπό είναι η δύναμη και η δυναμική, όπου το καθεστώς θα κάτσει στα γόνατα και θα γονατίσουν. Όλοι αυτοί που εσύ νομίζεις ελίτ και μεγάλοι θα γονατίσουν. Έχω πει, με ξητάρει το γεγονός, να βάλω αυτά που εσείς τα λέτε ελίτ να γονατίσουν μπροστά στους συνέγγενές μου. Θα γονατίσουν όλοι. Και το χειρότερο, θα πούνε μόνοι τους τις αλήθειες που σας έχουν κάνει και γιατί σας τα κάνανε. Γιατί άμα τα λέω εγώ, τα λέω εγώ. Θα τους βάλω και θα τις πούνε αυτοί. Δεν θες να ζήσεις κάτι τέτοιο αληθινό? Έλα, ενώσου. Συνέγινες μου, άπειρη τιμή και σεβασμό, πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε όλοι κατηγορουμένοι, είμαστε όλοι σκλαβωμένοι και όλοι μαζί θα απελευθερωθούμε. Δεν γίνεται να απελευθερωθεί ένας-ένας. Εγώ με καλά, εσύ αϊπνίξου. Δεν γίνεται. Λίγο λιγότερο, περισσότερο λιγότερο, είμαστε όλοι στον ίδιο βόθρο. Καμία σημασία αν έχει το κεφάλι μέσα ή το έχω λίγο έξω. Αναπνέουμε, τρώμε και πίνουμε τα ίδια σκατά και κοπριές. Πρέπει να απελευθερωθούμε. Οι κοπριές με τις κοπριές και δεν ανήκουμε τίποτα εκεί μέσα. Πρέπει να το καταλάβετε και πρέπει να βρείτε τον τρόπο να μεταδώσετε το αληθινό μήνυμα, αλλά και τη διάσταση. Όλοι σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ώστε να συστρατευτούν όλοι μαζί. Συστρατεύτηκαν όλοι μαζί, δεν το διανοείστε τη δύναμη που θα έχετε. Κοίτα πόση δύναμη έχετε τώρα και πόσο φόβο έχουν σε εσάς. Κοιτάτε πόσο τεράστιος αριθμός είμαστε τώρα και πόσοι ήμασταν κάποτε. Φαντάζεστε πόσοι θα γίνουμε? Θα γίνουμε όλοι στον ίδιο στόχο και σκοπό. Με ό,τι διαφορετικότητα έχουμε μεταξύ μας, με ό,τι χάραγμα, το οποίο άλλος λίγο πολύ πρέπει να λιμάρει τα νύχια του να μην ενοχλεί τον άλλον. Αλλά εν πάση περιπτώσει και να σε ενοχλήσει, ο στόχος και ο σκοπός είναι τόσο μεγάλος που η μυσαλλοδοξία και η μικροπρέπεια και η ψημυρία δεν έχει καμία σχέση με τη μεγαλοπρέπεια, με το στόχο και το σκοπό και το όλο αυτό που έχει το γένος μας. Το γένος περιμένει να ενωθούν. Οι ελάνοι, οι θεοί και όλοι οι προγόνοι περιμένουν τη γραμμή της πατρώας ουσίας τους να ενωθεί και θα είναι όλα εδώ. Δείξε ότι θέλεις να ελευθερωθείς και να ενωθείς και δεν διανοείσαι τις δυνάμεις που θα προκαλέσεις. Η φύση και η ύλη θα υπακούσει σε σένα. Ο χώρος και ο χρόνος θα υπακούει σε εμάς ως μονάδα. Έχει ξαναγίνει και θα ξαναγίνει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς μόνο στην ένωσή σας. Κάντε το, είναι μια συνταγή που πάντα όταν το κάναμε είμαστε παγκοσμιοποιητές και θα πάρουμε τη γη, τον πλανήτη Γαία Δήμητρα Άρτεμις, που είναι ελάνιος και είναι δικός μας, για να ζήσουν όλα τα δημιουργήματα με αξίες αρχές, νόμους πολιτιακούς, με μια πραγματική δημοκρατία, όπου η πρώτη δημοκρατία είναι στη δημιουργία και θα το αποδείξω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.